Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Βασίλης Μπίζας, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας. Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, χθες συνεδρίασε η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας. Μη φανταστείτε ότι συνεδρίασε για τα εκατοντάδες κρούσματα που έχουμε καθημερινά στο νομό και το νοσοκομείο είναι γεμάτο από ασθενείς και άδειο από γιατρούς και νοσηλευτές. Ούτε φυσικά συνεδρίασε για την ακρίβεια, για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ που κάθε φορά που τους ανοίγουμε μας πιάνει κεφαλικό, για τα πανάκριβα καύσιμα, τα δημοτικά τέλη, για τα ενίκια που το κακό τους έχει παραγίνει στην Καλαμάτα. Δεν τους απασχόλησε η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να εφαρμόσει το κατάπτυστο στο νόμο Χατζηδάκη, αφού έτσι κι αλλιώς πρώτοι δήλωσαν ότι ανυπομονούν να το κάνουν πράξη κόντρα στις ανάγκες των εργαζομένων. Ο λόγος ήταν να πάρουν απόφαση και να απολυθεί μία εργαζόμενη. Η αιτιολογία που είπανε, εχθρός του καλού, λέει, είναι το καλύτερο. Σε αυτό πρωτοστάτησαν οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΛΑΕ, μαζί βεβαίως με τη Νέα Δημοκρατία. Οι κύριοι Μουλάς και Κανέλης, μαζί με τον πρόεδρο Τσόνη, έδωσαν μεγάλη μάχη για να περάσει η απόλυση, χωρίς βεβαίως να εξηγήσουν και στην ίδια την εργαζόμενη το λόγο που γίνεται. Η κατρακύλα τους δεν σταματάει πουθενά. Είναι απαράδεκτη, είναι απόστημα στο εργατικό κίνημα που πρέπει να σπάσει και είμαστε σίγουροι ότι θα το σπάσουν οι εργαζόμενοι με την πάλη τους. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ μετά από μια πλούσια δραστηριότητα των σωματείων που περιέλαμβανε συνεδριάσεις, εξορμήσεις και περιοδίες, συσκέψεις σωματείων, μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις για μια σειρά προβλήματα που καίνε εμάς και τις οικογένειές μας. Στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης στους εργαζόμενους στην Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, στους εργαζόμενους στη Λάρκο, στα πετρέλαια Καβάλας, στη λειτουργία Βαρβαρέτσος που βρίσκονται σε κινητοποίηση. Χαιρετίζουμε τους αγρότες που έχουν πάρει θέση και πυκνώνουν μέρα με τη μέρα τα μπλόκα του αγώνα από άκρη σ' άκρη σε όλη τη χώρα. Αυτός είναι ο δρόμος. Απέναντι στην επίθεση των κυβερνήσεων, της εργοδοσίας και του κράτους τους, η απάντηση είναι ο οργανωμένος, μαζικός, συλλογικός αγώνας με τα σωματεία μπροστά, με αφετηρία κάθε χώρο δουλειάς, κάθε κλάδο, σε κάθε πόλη και πανελλαδικά. Αυτό πρέπει να οργανώσουμε και έχουμε ευθύνη. Κάθε εκλεγμένος, κάθε συνδικαλιστής και πρέπει να πάρουμε μέτρα. Τώρα πρέπει να ανέβει η συζήτηση σε κάθε όργανο του κινήματος. Τα διοικητικά συμβούλια πρέπει να γίνουν επιτελεία οργάνωσης της πάλης για κάθε σωματείο. Να πάρουν ευθύνη, να αναζητήσουν τρόπους επικοινωνίας με τα μέλη τους, να γίνουν κρίκο στη διαδικασία ενεργοποίησης, να ζωντανέψει η λειτουργία των σωματείων. Είναι πρόβλημα και βάζει εμπόδια στη μαζική συμμετοχή ο πρόεδρος να είναι λαλίστατος κατά τα άλλα, όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να μην συνεδριάζει, τα μέλη του σωματείου να μην παίρνουν χαμπάρι τι λέμε και τι γίνεται. Στις 25 Φλεβάρι, που είναι η επόμενη μεγάλη κινητοποίηση, πρέπει κυριολεκτικά να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να βουλιάξει η πόλη. Για να γίνει όμως αυτό, δεν αρκεί ένα γενικό κάλεσμα. Γνώμη μας είναι ότι πρέπει να φτάσουμε στις 25 μέσα από ένα πυκνό πρόγραμμα πρωτοβουλειών για κάθε σωματείο. Να αναδείξουμε τα προβλήματα σε κάθε χώρο δουλειάς, να διεκδικήσουμε λύσεις, να τα κάνουμε γνωστά σε όλη την πόλη, να κάνει κάθε σωματείο μικρότερες παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν να ανοίξει η συζήτηση, να παρασύρει κι άλλους, θα βοηθήσει στο να γνωρίσουν κι άλλοι εργαζόμενοι τα σωματεία, να μετρήσουμε νέες εγγραφές. Να βάλουμε στόχο να κουβεντιάσουμε με χιλιάδες και με αυτούς που συμφωνούμε και με όσους δεν συμφωνούμε σε όλα, με όσους έχουν ακόμα επιφυλάξεις για το αν μπορούμε με την πάλη μας να έχουμε αποτελέσματα. Με τέτοια δραστηριότητα θα παρασυρθούν κι άλλοι, θα ανέβει ο προβληματισμός, θα βοηθήσουμε να κάνουν κάτι και σωματεία που είναι ανενεργά, δεν συμμετέχουν και ήδη έχουμε τέτοια παραδείγματα. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την Παρασκευή στις 25 Φλεβάρι. Δηλώνουμε αποφασισμένοι να φτάσουμε το κάλεσμα του αγώνα παντού,
σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε χώρο δουλειάς. Το δυνάμωμα των σωματείων, οι πάλι των εργαζομένων, είναι η μόνη διέξοδο σήμερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ρίχνουμε όλες μας τις δυνάμεις στον αγώνα, μακριά από αυτούς που μας ρίχνουν καθρεφτάκια, λες και είμαστε ηθαγενείς και μας λένε να περιμένουμε να έρθει μια καλή κυβέρνηση, να περιμένουμε να βρεθεί ένας καλός εργοδότης, να περιμένουμε να έρθει μια εποχή που θα είναι καλύτερη από τώρα και άλλα τέτοια για να σωθούμε. Φωνάζουμε δυνατά ότι μόνο οι πάλι μας, μόνο οι εργαζόμενοι, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό και το κάνουμε πράξη. Καλή συνέχεια.